Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube, την καναλάρα μας, την οποία είμαστε έτοιμοι να την πάρουμε στο επόμενο επίπεδο, να αλλάξουμε πίστα. Όπως έχει αλλάξει πίστα και η δική μου η ζωή τον τελευταίο καιρό και θα σας μιλήσω σήμερα για αυτό. Σας έχω μαθημένους, σας έχω συνηθίσει να είμαι ειλικρινής, να είμαι διάφανη και να γνωρίζετε τι, πώς και γιατί όσον αφορά στα ζητήματα του καναλιού και επίσης σας μιλάω ανοιχτά και για κομμάτια της προσωπικής μου ζωής. Ξεκινήσουμε από το κανάλι. Λοιπόν, θυμάστε πέρσι που σας είχα πει όσοι έχετε παρακολουθήσει εκείνο το βίντεο ή εκείνα τα βίντεο ότι η Google επέλεξε το κανάλι μας για ένα πιλωτικό πρόγραμμα ενίσχυσης της δημιουργικότητας του καναλιού. Είχαμε μια συνεργασία με μια εξαιρετική κοπέλα από την Ιρλανδία. Τα κεντρικά της Google στην Ευρώπη είναι στην Ιρλανδία. Δουλέψαμε μαζί για ένα χρόνο περίπου και με βοήθησε δίνοντας μου συμβουλές, ενισχύοντας με ώστε να βοηθήσω το κανάλι να αναπτυχθεί. Τελείωσε η συνεργασία με την κοπέλα αυτή και έχουμε πάει στο επόμενο επίπεδο όπου μου έχουν αναθέσει ένα νέο συνεργάτη ο οποίος αυτή τη στιγμή προσπαθεί να με βοηθήσει να πάρουμε το κανάλι μας στο επόμενο επίπεδο, αυτό που ήθελα πολύ καιρό να το πάρω, στο επίπεδο της χρήσης της αγγλικής γλώσσας και της παγκοσμιοποίησης του καναλιού. Δηλαδή, θα θυμάστε παλαιότεροι ότι έκανα κάποιες προσπάθειες να βγάλω βίντεο στα αγγλικά, ότι ντρεπόμουν για την προφορά μου, ότι μια έβγαζα βίντεο, δυο δεν έβγαζα βίντεο και ούτω καθεξής. Είχα πριν τρία-τέσσερα χρόνια, έλεγα κάθε Παρασκευή θα βγάζω βίντεο στα αγγλικά. Βγήκαν έτσι καμιά οκδονταριά βίντεο, τα οποία δεν είναι και ιδιαίτερα προωθημένα. Και συζητώντα mm. με τον YouTube Partner Manager που έχω τώρα τον καινούριο, μου είπε ότι δεν γίνεται να ανεβάζει στο ίδιο κανάλι και βίντεο στα ελληνικά και βίντεο στα αγγλικά. Άρα πρέπει να δημιουργήσω ένα νέο κανάλι με μόνο βίντεο στα αγγλικά τις επόμενες ημέρες. Όταν δημιουργηθεί το κανάλι αυτό θα σας φτιάξω ένα βίντεο εδώ στο κανάλι στα ελληνικά και θα σας εξηγήσω πώς μπορείτε να με βοηθήσετε και με ποιο τρόπο. Ε, το λέω τώρα έτσι αρχικά ότι μόνο όσοι μιλάνε αγγλικά θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στο νέο κανάλι και θα παρακολουθούν τα βίντεο. Γιατί εάν κάνεις εγγραφή σε ένα κανάλι και δεν παρακολουθείς τα βίντεο, τότε ο αλγόριθμος ρίχνει τα βίντεο και δεν προωθούνται. Είναι τεχνικά αυτά, θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Το άλλο που μου έχει επισημάνει ο αναλυτής αυτός από την Google είναι ότι ανεβάζω πάρα πολύ συχνά βίντεο. Και μου λέει γιατί ανεβάζεις καθημερινός βίντεο. Του λέω, δεν ξέρω. <laughs> <laughs> Του λέω ξεκίνησα να ανεβάζω καθημερινός βίντεο στην καραντίνα και μετά ήταν τόσες πολλές επιστολές, ήταν τόσο πολλά τα θέματα που συνέχιζα να ανεβάζω καθημερινά. Κάνοντας μια ανάλυση των στατιστικών του καναλιού μας, μου εξήγησε ότι με τον να ανεβάζω καθημερινός βίντεο, δυσκολεύω τους ε, ανθρώπους που είναι εγγεγραμμένοι στο καναλι, γιατί τους δίνω υπερβολικά πολύ υλικό, το οποίο δεν έχουν ούτε χρόνο, ούτε ευχέρεια να το παρακολουθήσουν. Έτσι μου είπε ότι πρέπει να μειώσω τη συχνότητα με την οποία ανεβέζω βίντεο. Ξεκινάω αυτή την μείωση, ξεκινάω αυτή την καινούργια τακτική με το να μην ανεβάσω βίντεο τα Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, αποφάσισα αρχικά κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή να μην ανεβάζω βίντεο. Φυσικά θα μου πείτε αυτό το βίντεο το ανεβάζει Σάββατο. Ναι, το ανεβάζω Σάββατο για να σα εξηγήσω γιατί δεν θα ανέβει βίντεο σήμερα στι 5 και ούτε και αύριο στι 5. Λοιπόν, σαν πρώτο μέτρο, δεν θα ανεβάζω βίντεο τα Σαββατοκύριακα θα ανεβάζω τις καθημερινές. Δηλαδή πέντε βίντεο την εβδομάδα. Και αν πάρουμε και το ένα βίντεο που ανεβαίνει κάθε Δευτέρα για τους ανθρώπους που βρίσκονται στη συμμετοχή όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από βιβλία, γίνονται έξι τα βίντεο. Αντιλαμβάνεστε ήταν οχτώ τα βίντεο και εννιά τα βίντεο και 10 βίντεο την εβδομάδα. Και όλο αυτό το πολύ υλικό μπερδεύει τους ανθρώπους που είναι εγγεγραμμένοι στο κανάλι και αναγκαστικά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα βίντεο. Λοιπόν, άρα τα Σαββατοκύριακα δεν θα ανεβάζω πλέον βίντεο. Και θέλω να σας μιλήσω και για την αλλαγή στην προσωπική μου ζωή. Σας έχω πει σε ένα πρόσφατο βίντεο ότι ήρθε στη ζωή μου ένας υπέροχος άνθρωπος με τον οποίο έχουμε δημιουργήσει μια αυθεντική σχέση. Ε, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι μόνος, έχει και πακέτο, όπως και εγώ έχω παιδιά, έχει και αυτός παιδιά. Ε, μαζί μας αυτή τη στιγμή... Για σένα θα πω, ναι, για σένα θα πω. Περίμενε. Αυτά Περίμενε. για το κανάλι. Τώρα για την προσωπική μου ζωή. Σας έχω πει σε ένα βίντεο όσοι μπορέσατε να το δείτε, γιατί τόσα πολλά που βγάζω δεν προλαβαίνετε να τα βλέπετε όλοι. Έχω πει σε ένα βίντεο ότι έχω ευχάριστες αλλαγές στη ζωή μου, ότι τους τελευταίους μήνες βρίσκομαι σε μια υγιή σχέση και είμαι και εκτός Κύπρου. Είμαι κάπου στην Ελλάδα. Ε, δεν είναι μόνο η σχέση του καινούριου νέου, δεν είναι μόνο ο, ο ταιριαστό σύντροφο που ήρθε στη ζωή μου και ήρθε στη ζωή του και βιώνουμε κάτι το αυθεντικό. Υπάρχουν και δύο καινούρια παιδιά. Ο σύντροφο μου έχει δύο μικρά παιδιά, ένα γιο 8 ετών και μία κόρη 12, τα οποία μένουν μαζί του και τώρα μένω και εγώ μαζί του. Δηλαδή έχω μπει σε μια αναδημιουργημένη οικογένεια. Δεν το είχα προγραμματίσει, δεν ήταν στα σχέδιά μου, δεν ήταν κάτι το οποίο το επιδίωξα, συνέβη και όμως. Έχουμε αποφασίσει να ενώσουμε τις ζωές μας. μας όχι το αποφασίσαμε, συνέβη και το να ενώσουμε τις ζωές μας. Λοιπόν, προσπαθώ να σας το πω, σας πω αυτή την αλλαγή που γίνεται στη ζωή μου και δεν, <laughs> δεν ξέρω πώς να σας την πω. Και έχω εδώ το καινούριο μου παιδί, γιατί έχω αποκτήσει δύο καινούρια παιδιά μπαίνοντα σε αυτή την αναδημιουργημένη οικογένεια. Δεν θα μιλήσει, δεν, δεν θα σε δουν. Μπορεί να μιλήσει όμω. Πώ θα, θα το πω, Πώ θα το πω αυτό που συμβαίνει. Εντάξει, δεν. Έλα, έλα εδώ. Όχι να φανεί, να, να μιλήσει. Είσαι ανήλικο, είπαμε. Δεν κάνει, βγάλαμε στην κάμερα. Πώ θα το πούμε αυτό, Πώ μου είπε, Τι είπε να πω, Ότι έχω ένα νέο γιο. Που το λένε Νικόλα Α, και έχω μία κόρη που τη λένε Γεργίνη. Ναι, έχω αποκτήσει άλλα δύο παιδιά. Τα παιδιά είναι γλυκύτατα, γλυκύτατα, είναι καταπληκτικά τα παιδιά. Ε, η μαμά τους έχει φύγει από αυτή τη ζωή, από καρκίνο πριν τέσσερα χρόνια, άρα μπορώ και να υιοθετήσω τα παιδιά και αυτό είναι το σχέδιό μας. Άρα πλέον έχω και άλλα παιδιά. Έχω και άλλα δύο με τα οποία συγκατοικούμε. Άρα πλέον δεν έχω ξεπαιδιώσει, ξαναπέδιωσα, ε. Ναι. Ξαναπέδιωσα. Ξαναπέδιωσα. Οπότε, <laughs> τα Σαββατοκύριακα πρέπει να έχω χρόνο για να διαβάζουμε μαζί με τον Νικόλα το βιβλίο του μικρού, του μικρού Νικόλα. Ποιο διαβάζει τώρα, παιδί μου. Θα σα δείξω τώρα. Δε. Θα μα δείξει το βιβλίο, αλλά όχι το παιδί. Το παιδί δεν το δείχνει. Δείξει το βιβλίο, τι διαβάζουμε τώρα. <laughs> έλα, έλα. Αυτό διαβάζουμε τώρα. Ναι, διαβάζουμε το βιβλίο. Βλέπουμε το Ο μικρό Νικόλα διασκεδάζει. Οπότε τα Σαββατοκύριακα και τα απογεύματα πρέπει να ασχοληθώ με τα νέα μου παιδιά. Ναι. 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 Ε, πρέπει να σα το πω με κάποιο τρόπο. Τι δεν είναι σωστό να μην αναφέρομαι στο ότι υπάρχουν και δύο νέα παιδιά. Και θα αναγκαστώ να παντρευτώ το μαμπά σου τώρα, Ρε Νικόλα, για να σε υιοθετήσω. Ένα πράγμα <laughs> Εντάξει. Εγώ έχω πει ποτέ, μη ποτέ. Δεν είχα σκοπό να ξαναπαντρευτώ, αλλά για πάρτι σου αγόρι μου παντρεύομαι. Εντάξει. <laughs> Ό,τι θέλει, κάνω με τον παπά. Ναι. Μα για να δεν μπορώ να υιοθετήσω το παιδί, δεν παντρευτώ τον πατέρα. Ναι. Θα μα το πει και δικηγόρο. Λοιπόν, αυτά. Άρα, δημιουργημένη οικογένεια. Δύο μικρά παιδιά τα οποία, με τα οποία άρχισα να συγκατοικώ και να είμαι η μαμά του. Καλή μαμά, δεν είμαι βρέ. Ναι, Λίγο καλή. Τέλεια, τέλεια. τέλεια, τέλεια παίρνει και δώρα, μου παίρνει και ρούχα. Δηλαδή σήμερα θα μου πάρει ρούχα. Ναι. Όλη την ώρα μου παίρνει πράγματα. Α. Η καλή μαμά όμω δεν είναι με τα πράγματα που παίρνει και να αγαπάει ναι. τα παιδιά τη. Ναι, να τα αγαπάει πολύ. Ναι, ναι. ναι. Δεν δείχνουμε τα ανήλικα παιδιά, αλλά μου έχει πει ο Νικόλα ότι θέλω να πει στο YouTube ότι αγαπά τον μπαμπά μου και είσαι καινούργια μου μαμά. Ναι. Μ? Ναι. 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 Α, και αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Ε. Και μένει στο σπίτι μας. Ε, ναι και έχουμε μια αναδημιουργημένη οικογένεια. Ναι. Και να το μάθει ο κόσμο στο YouTube. Ε, ναι. τι άλλο να κάνει. Ε, τι άλλο να, να, να κάνει. Δει τα βίντεο σου να μην κάνει εγγραφή. Ε, βέβαια, πε το λίγο δυνατά. Να κάνει εγγραφή, να δει τα βίντεο, τι άλλο να κάνει. Να πατήσει like. Ναι, να ναι, πατήσει like και. και καμπανάκι. Α, μπράβο. Για να. Έρχονται. Για να έρχονται τα. Ε, Ειδοποιήσει. Ε για το βίντεο. Και γνώρισες και την Κυριακή. Ναι. Και το και Πάσχα. Το Λάζαρο. Το Λάζαρο τον είδε στη βιντεοκλήση. Το Πάσχα θα γνωρίσει και το Λάζαρο. Και θα πάμε στην Κύπρο το Πάσχα. Και θα πάμε ναι. και το καλοκαίρι. Ναι. Και μετά από λίγο καιρό. Θα μετακομίσουμε εκεί πέρα. Ε, βέβαια. Ναι. Και ποιο είναι το σκυλί μα, πώ το λένε. Λάκι. Α. Και πού είναι το σκυλί μα τώρα. Στην Κύπρο. Και είναι στο ξενοδοχείο. Ναι, στο ξενοδοχείο σκύλων. Μάλιστα. <σχύλων> και είναι ο αρχηγό εκεί μέσα. Ναι. Λοιπόν, <laughs> bon, αυτά είναι τα νέα μου. Γιατί κάναμε και τη συνέντευξη με τον δόκτωρα Θάνο Ευθύμη προχθέ και έλεγα: Έκανα για τα παιδιά τη ρόπετα και λέει ο κόσμο θα λέει ποια παιδιά, αφού δεν είσαι στην Κύπρο, αφού είσαι αλλού, αφού ποια παιδιά. Τα καινούργια παιδιά. Mm. Ναι, εγώ και εμένα και, και την αδελφή μου. Είσαι Είσαστε τα καινούργια μου παιδιά. Ναι. Και εγώ η καινούργια σα μαμά. Mm. Και τι οικογένεια είμαστε τώρα, Ανα αναδημιουργημένη. δημιουργημένη. Ξαναδημιουργημένη οικογένεια. Άλιστα. Αυτά. 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 Πότε δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί η ζωή. Είμαι πολύ χαρούμενη, βρε Νικολά. Πάρα πολύ. Κι εγώ. Κι εγώ. Κι εγώ. Όλοι είμαστε χαρούμενοι, ε. Κι εγώ για σένα. Κι εγώ πώς για σένα. Έχουν κάνει πολύ εγγραφή. Α. Θα να συνεχίσει να κάνει. <laughs> <laughs> Είσαι ο καλύτερος <laughs> Άβοκή, αγάπη μου. Αυτά. Οπότε δεν έχει βίντεο το Σάββατο, δεν έχει βίντεο την Κυριακή γιατί έχω παιδιά και πρέπει να ασχοληθώ με τα παιδιά μου. Τα καινούρια. Ναι. <χει> Όπω όταν ήταν τα παλιά μου τα παιδιά. Τα πρώτα μου παιδιά μικρά δεν έκανα βίντεο Σάββατο και ίδια εκεί. Και να κάνουν εγγραφή, είπε, να πατήσουν και το καμπανάκι. Εσύ έκανε εγγραφή. Ναι, έχω κάνει. Α, α. Άρα θα είσαι ο τελευταίο που είχε κάνει. Ναι. Ε, επειδή είναι 88. Κάτσε να σου πω, Ενικόλα, πώ είμαστε. Είναι 88.000. Περίμενε. Πόσου έχουμε εδώ, θα το δούμε. 88.000. 327 είχε γραμμένη, πριν λίγο ήταν 88.303. Μια χαρά τα πάμε, μια χαρά. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα μας. Δεν σας δείχνω το παιδί γιατί είναι ανήλικο το παιδί. Όταν ενηλικιωθεί το παιδί θα το δείξω. Ναι παιδί μου. Και όταν... Δεν μπορώ να σε δείξω τώρα. Πρώτα απ' όλα ε, δεν σε έχω υιοθετήσει ακόμα. Εν δεν σε υιοθετήσω, θα έχω την ευθύνη να σε δείξω τώρα. Δεν μπορώ Φέρα να σε δείξω. Είναι. Γιατί είσαι ανήλικος. Όπω δεν έχω δείξει τα νύψια μου, το Στέφανο, τη Γεωργία, την Αντριάννα. Δεν του έχω δείξει έτσι και σένα. Σιγά σιγά. Αυτά είναι τα νέα μα. Yeah. Σα στέλνω την αγάπη μου. Γεια! Yeah. Bye! γεια yeah. Γεια! Yeah. Yeah.